Σε εξέλιξη βρίσκονται πεζοδρομήσεις στο Ναύπλιο προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, ενώ τρέχουν και άλλα 600.000 ευρώ για έργα οδοποίησης. Παράλληλα, το Ναύπλιο ως πρωτεύουσα του νομού θα πάρει 4 εκατομμύρια ευρώ για έργα ανάπλασης της πόλης. Έχουμε μια εργολαβία σε εξέλιξη της τάξης των 500.000 ευρώ, με την οποία αποκαθιστούμε και ή κατασκευάζουμε καινούργια πεζοδρόμια σε γειτονιές της πόλης οι οποίες δεν είχαν. Παράλληλα, βέβαια, τοποθετείται και η υποδομή, έτσι ώστε να φυτευτούν αργότερα και δέντρα στα πεζοδρόμια. Έτσι λοιπόν τοποθετούνται σωλήνες άρδευσης. Τοποθετούνται όμως και σωλήνες στις οποίες θα υποδεχθούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να τοποθετηθούν και φωτιστικά σώματα. Αυτή λοιπόν η εργολαβία είναι σε εξέλιξη. Εξελίσσεται τώρα, όπως είπατε και εσείς, στην οδό Μεσολογγίου. Θα συνεχιστεί στην οδό Ασκληπίου με Χαριλάου Τρικούπη και Άργους με Χαριλάου Τρικούπη, όπου εκεί ο ίδιος εργολήπτης θα κατασκευάσει τους κόμβους εισόδου και εξόδου από και προς τη Χαριλάου Τρικούπη, έτσι ώστε να γίνεται με ασφάλεια είσοδος και έξοδος των αυτοκινήτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες. Και άλλα έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί προς δημοπράτηση. Να σας αναφέρω έτσι συνοπτικά. Πηγαίνει λοιπόν, μπαίνει προς δημοπράτηση άλλη μια εργολαβία της τάξης των 600.000 ευρώ που αφορά αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων στο Δήμο Ναυπλίου. Ήδη πριν από 4-5 μήνες ολοκληρώθηκε άλλη μια εργολαβία της ίδιου προπολογισμού 600.000 ευρώ, με την οποία κατασκευάστηκαν πάρα πολλά οδοστρώματα στην πόλη του Ναυπλίου. Έχουμε λοιπόν άλλη μια, άλλες 600.000, η οποία θα δημοπρατηθεί εντός του μηνός. Επίσης, εργασίες οδοποιίας βρίσκονται προς δημοπράτηση, μάλλον μελέτες προς δημοπράτηση που αφορούν οδοποιία στα Πυριώτικα και στα Λευκάκια, αλλά και στην Άρια. Είναι της τάξης, και τα τρία αυτά έργα της τάξης των 350.000 ευρώ. Άλλη μια μικρή, θα έλεγα, εργολαβία αφορά την ανακατασκευή και την επισκευή των ραμπών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πολλές έχουν δημιουργήσει μια ολισθηρότητα και μια επικινδυνότητα στους πεζούς, και με αυτή τη μικρή εργολαβία των 20.000 ευρώ προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις κλίσεις αλλά και την ολισθηρότητα η οποία υπάρχει στις ράμπες. Άλλη μια μελέτη η οποία έχει συντάξει τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ναυπλίου και βαίνει προς δημοπράτηση αφορά την ανάπλαση της οδού Καποδιστρίου, είναι πίσω από την Εθνική Τράπεζα στην πλατεία Συντάγματος. Αυτή είναι της τάξης των 300.000 ευρώ. Υπάρχει βέβαια και η μελέτη για πλακώστρωση στα σκαλοπάτια που οδηγούν στους Άγιους Πάντες, στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, και αυτή η μελέτη πάει για δημοπράτηση. Και βέβαια συνεχίζονται οι εργασίες αυτή τη στιγμή και στον Ιερό Ναό του Αγίου Αναστασίου, όπου πλακωστρώνουμε τους πεζόδρομους πέριξ του Ιερού Ναού του Αγίου Αναστασίου. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι ακούσαμε έτσι με μεγάλη χαρά τον κύριο Περιφερειάρχη πριν από 10 μέρες περίπου, ο οποίος μας ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει πάλι η διαδικασία για τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Θησέας. Είναι κάποια έργα χρηματοδοτούμενα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου που έχουν όλοι οι Δήμοι. Από το τέλος του 2009 είχαν παγώσει λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Μας ανακοίνωσε προχθές ότι αυτά τα έργα θα συνεχιστούν. Και ο Δήμος μας έχει εντάξει τρία έργα, τα οποία υπολείπονται για δημοπράτηση, είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Το ένα αφορά την ολοκλήρωση της αποχέτευσης λιμάτων στα Λευκάκια, 500.000 ευρώ. Και τα άλλα δύο έργα αφορούν τη κατασκευή των οδοστρωμάτων στην οδό Καλαμάτας Τρυπόλεως και πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμό στην περιοχή του Νέου Βυζαντίου. Αυτά τα δύο έργα είναι της τάξης των 500.000 ευρώ. Επομένως, έχουμε άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ από το Θησέας, το οποίο θα προχωρήσει. Και πριν από μία εβδομάδα περίπου, μας ανακοίνωσε ο κ. Χατζημιχάλης, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ότι οι πρωτεύουσες των νομών θα χρηματοδοτηθούν με 4 εκατομμύρια ευρώ για ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις. Είναι ένα παρεμφερές πρόγραμμα σαν αυτό που είχαμε εκταμιεύσει για την αναβάθμιση της Προνοίας, με την οποία κατασκευάσαμε τις πλατείες, τον παιδικό σταθμό, το Κύφι, τον πολιτιστικό πεζόδρομο. Είναι ένα παρεμφερές λοιπόν πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Και με αυτά τα 4 εκατομμύρια ευρώ θα προχωρήσουμε σε αναπλάσεις σε όλη την πόλη. Το θετικό για το Δήμο μας είναι ότι υπάρχουν οι μελέτες, τις έχει εκπονήσει όλες η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ναυπλίου, και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή με ένα πρόχειρο υπολογισμό περίπου το 80% αυτού του ποσού, για το 80% αυτού του ποσού υπάρχουν έτοιμες μελέτες, όριμες δηλαδή προς δημοπράτηση. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι οι δημοπρατήσεις θα προχωρήσουν άμεσα προς αυτή την κατεύθυνση, και το λέω αυτό γιατί και
σκοπός της περιφέρειας και προγραμματισμός τους είναι να υπάρξει χρηματοδότηση, απορρόφηση μάλλον χρηματοδότηση και μέσα στο 2010. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι για να γίνει αυτό πρέπει όλοι μαζί να πάμε γρήγορα. Εμείς οι Δήμοι δηλαδή να ετοιμάσουμε, να οριμάσουμε τις μελέτες και η περιφέρεια να ξεκινήσει τη διαδικασία για τη χρηματοδότηση των έργων αφού δημοπρατηθούν.